Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιφερειακό πρόγραμμα Ηπείρου, Ήπειρος 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 426 εκατομμυρίων ευρώ. Δίνει έτσι η ευκαιρία η Ήπειρος να επιχειρήσει για μια ακόμη φορά να άρει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, με απότερο στόχο την πολυπόθητη ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που πολλοί την επικαλούνται στα λόγια, όμως τα έργα και οι δράσεις τους δεν κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από αυτή την έγκριση του προγράμματος, όλοι πλέον οι εμπλεκόμενοι και οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος, πρωτίστως όμως κατά την άποψή μου η περιφέρεια, η Δήμη και τα επιμελητήρια, οφείλουν να αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία ενημέρωσης και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε οι σημαντικοί αυτοί ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να πιάσουν τόπο. Οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος, όπως και συνολικά του νέου ΕΣΠΑ, δεν είναι άλλοι από την βελτίωση των βασικών υποδομών της Ηπείρου, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής, όπως είναι η ψηφιακή μετάβαση, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση και η πράσινη οικονομία, και πρωτίστως βεβαίως η κοινωνική συνοχή, η αύξηση της απασχόλησης αλλά και η βελτίωση της καθημερινότητας των υπηρωτών. Όπως προανέφερα, τα 426 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, δεν είναι όμως από μόνο του ικανό να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις και τις πολλές εκκρεμότητες που έχει ακόμη η περιφέρειά μας. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι αρκετά τα χρήματα για να καλύψουν τις υποσχέσεις που το προηγούμενο διάστημα έχουν δοθεί από τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του. Αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον άξονα του ΠΕΠ που αφορά την ενίσχυση των υποδομών, για τον οποίο προβλέπεται συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 56 εκατομμύρια ευρώ. Λυπάμαι φίλες και φίλοι που θα στεναχωρήσουν κάποιους, αλλά αυτό το ποσό δεν επαρκεί ούτε για να καλυφθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και αφορούν μόνο την περιοχή της Πρέβεζας. Αναφέρω ενδεικτικά δύο από τις υποσχέσεις για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η μία αφορά το οδικό δίκτυο της περιοχής και η άλλη την ανάπλαση του στρατοπέδου Δούκα Κάστρου Αγίου Ανδρέα. Πολύ πρόσφατα ο κύριος Κακριμάνης αναγνώρισε ότι η Πρέβεζα όντως είναι μια περιοχή η οποία είναι αδικημένη προς τους οδικούς άξονες. Διάβασα κατά λέξη ό,τι ανέφερε και δεσμεύτηκε δημόσια ότι, επαναλαμβάνω τις φράσεις του κυρίου Κακριμάνη, το τμήμα Καμπή Πρέβεζα και το τμήμα Μεσοπόταμος Πάργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή εννοούσε το ΠΕΠ Ηπείρου. Αυτές οι δηλώσεις όταν υπόθηκαν ήχησαν όμορφα στα αυτιά μας. Όμως, δυστυχώς η πραγματικότητα προβάλλει τελείως διαφορετική, αφού αν κάποιος βάλει κάτω τα νούμερα, αυτά δεν βγαίνουν. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πηγές, μόνο τα οδικά τμήματα Πάργα Μεσοπόταμο στην παραλιακή Εθνική Οδό, μήκους περίπου 12 χιλιόμετρων, και Καμπή Γέφυρα Καλογύρου, μήκους 5 χιλιόμετρων, με σημερινές τιμές ξεπερνούν κατά πολύ το συνολικό ποσό των 56 εκατομμυρίων ευρώ που, όπως προανέφερα, έχει προβλεφτεί στο ΠΕΠ για υποδομές. Να διακτώ καλόπιστα ότι αυτά τα δύο έργα, με τη γνωστή λογική του overbooking, δηλαδή υπέρβαση προϋπολογισμού προσδοκώντας πιθανές εκπτώσεις κλπ, ότι είναι εφικτό σε βάθος χρόνου να ενταχθούν. Το υπόλοιπο τμήμα από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι την Πρέβεζα, από πού θα χρηματοδοτηθεί? Θα πάει στις καλένδες ή υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη? Η ανάπλαση του Αγίου Ανδρέα που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, από πού θα λύσει πόρους για να ξεκινήσει? Και βεβαίως δεν συνυπολογίζω ούτε τα συνεχιζόμενα έργα τα οποία γνωρίζω ότι υπάρχουν
και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από αυτό το ΕΠΕΠ, ούτε τα αιτήματα των τριών άλλων νομών που λογικά θα υπάρχουν. Δηλαδή, με απλά λόγια, φίλες και φίλοι, όλα τα χρήματα να πέσουν στην πρέβεζα δεν φτάνουν για να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις του Περιφερειάρχη μας. Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι ο κύριος Καχρημάνης και οι συνεργάτες του έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη εξίσωση να επιλύσουν. Μια εξίσωση που, λόγω και ειδικότητας, φίλες και φίλοι, μπορώ να πω από τώρα και να προβλέψω ότι μάλλον είναι αδύνατη. Καλή σας μέρα. Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.